Καλώς ήρθες για ακόμη φορά στο κανάλι μου. Εάν είσαι καινούργιος εδώ, σκέψου να πατήσεις εγγραφή για να δεις και άλλα βίντεο. Στο τελευταίο μου βίντεο είπα την άποψή μου για το εάν θα πρέπει να αγοράσεις τώρα ένα iPhone 12 ή αν θα πρέπει να περιμένεις μέχρι να βγει το καινούργιο 12S ή 13. Νομίζω πως ήμουν αρκετά ξεκάθαρη ότι δεν θα περίμενα και θα αγόραζα, εάν χρειαζόμουν ένα κινητό τώρα, το iPhone 12. Όσον αφορά όμως το Apple Watch, η άποψή μου είναι διαφορετική. Είμαι η Άρθεμις. Καλή διασκέδαση. Όπως ήδη είπα, εάν δεν είχα ένα Apple Watch ή εάν είχα ένα παλιότερο μοντέλο και όχι το 6, τότε θα περίμενα λίγες ακόμη μέρες, γιατί πραγματικά πρόκειται πλέον για μέρες, μέχρι να βγει το καινούριο Apple Watch 7. Μεταξύ μας, ένα Apple Watch δεν είναι κάτι που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Είναι στην ουσία ένα παιχνίδι. Και γι' αυτό το λόγο θα περίμενα λίγες ακόμη μέρες μέχρι να βγει το καλύτερο παιχνίδι. Λέγοντας όμως καλύτερο, δυστυχώς δεν εννοώ τις δυνατότητες που αναμένεται να έχει το Apple Watch 7. Η κύρια διαφορά που λογικά θα δούμε είναι όσον αφορά το design. Αυτό πρώτον, γιατί αν συγκρίνεις το Apple Watch 1 με το Apple Watch 6, έχουμε μόνο δύο κύριες διαφορές. Το πάχος του ρολογιού και την οθόνη. Ή για την ακρίβεια, τα bezels που βρίσκονται στην οθόνη του Apple Watch 6 είναι πιο μικρά σε σύγκριση με αυτά του Apple Watch 1. Επίσης, αυτά τα χρόνια η Apple είχε στα iPhone μια χαρακτηριστική γλώσσα design και αυτό ήταν οι στρογγυλές γωνίες των κινητών. Κάτι που φυσικά τέριαζε και με το design του Apple Watch. Τον τελευταίο όμως χρόνο είδαμε ότι πρώτον το design των iPhone άλλαξε, αλλά και όχι μόνο αυτό, η Apple μετέφερε το ίδιο design και σε άλλες συσκευές, όπως το iPad Air, το iPad Pro, που στην ουσία ήταν η πρώτη συσκευή που είδαμε αυτές τις αλλαγές, αλλά καθώς επίσης και τα καινούργια iMacs, τα οποία δεν έχουν πλέον τόσο στρογγυλές γωνίες. Έτσι, είναι πιστεύω πολύ λογικό το Apple Watch 7 να υιοθετήσει το ίδιο design. Πρώτον, θα είναι λογικό όπως είπα, καθώς η Apple μας συνηθίζει να έχει το ίδιο design σε όλες τις συσκευές και δεύτερον γιατί θα ταιριάζει πολύ καλύτερα με τα καινούργια iPhones. Από την άλλη τώρα, όσον αφορά τις δυνατότητες που θα έχει το καινούργιο ρολόι, δεν πιστεύω ότι θα αποτελούν έναν κύριο λόγο για να αγοράσεις το Apple Watch 7. Ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες sensors χρειαζόμαστε σε ένα ρολόι? Okay, όσοι κάνουν sport, θέτουν τους στόχους, μπορούν να τους πετύχουν ή και όχι και κατά κύριο λόγο είναι καλό να κοιτάς που και που τους παλμούς σου. Όσον αφορά όμως όλους τους άλλους sensors, δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητα πραγματικά. Εγώ προσωπικά καθόλου. Για παράδειγμα, τα επίπεδα του οξυγόνου στο αίμα. Πρώτον, είναι κάτι που το χρησιμοποίησα 1-2 φορές στις αρχές όταν αγόρασα το Apple Watch 6 και μετά δεν είχα κάποιο λόγο για να εξακολουθήσω να κάνω αυτές τις μετρήσεις. Και δεύτερον, αυτό που διαπίστωσα είναι ότι οι μετρήσεις δυστυχώς δεν είναι τόσο ακριβείς όσο εάν θα τις έκανες με ένα κανονικό οξύμετρο. Φημολογείται ότι μπορεί να υπάρχουν όμως και καινούργιες sensors για την μέτρηση, παράδειγμα, του ζαχάρου στο αίμα. Okay, πιστεύω θα ήταν μια πολύ καλή λύση να μην χρειάζεται για όσους έχουν φυσικά υψηλό ζάχαρο και διαβήτη, να μην χρειάζονται να τρυπιούνται κάθε φορά για να δουν τα επίπεδα του ζαχάρου στο αίμα, αλλά πολύ φοβάμαι ότι οι μετρήσεις δεν θα είναι τόσο ακριβείς το να βασιστείς αν θα πρέπει να πάρεις ινσουλίνη ή πόση ινσουλίνη να πάρεις ή όχι. Θα είναι ίσως καλό, όπως η Apple λέει και για όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία, και στο να έχεις μια πρώτη ιδέα και για το εάν θα χρειαστεί να πας στο γιατρό σου ή όχι. Αλλά πέρα από αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο. Πιστεύω λοιπόν οι περισσότερες αλλαγές που θα δούμε αυτή τη χρονιά στο Apple Watch θα είναι το design και ίσως όλες οι αλλαγές που είδαμε ήδη στο καλοκαιρινό event, το λογισμικό. Από εκεί και πέρα, εκτός από ίσως μια καλύτερη μπαταρία, δεν πιστεύω ότι θα δούμε πολλές αλλαγές. Αν πιστεύεις λοιπόν ότι αξίζει να περιμένεις, περίμενε. Εγώ στη θέση σου αυτό θα έκανα. Αν όμως τώρα λες όχι, θέλω σήμερα να αγοράσω ένα Apple Watch, τότε κάντο. Εάν φυσικά δεν δίνεις τόσο μεγάλη προσοχή
στο design. Γράψε μου όμως κάτω στα σχόλια την απόφασή σου ή την άποψή σου επί του θέματος. Αν σου άρεσε το βίντεό μου, άφησέ μου ένα like και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και άλλα βίντεο τέτοιου είδους. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao!